Η κυπριακή οικονομία κερδίζει το στίχημα σύμφωνα με την διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας παρά το γεγονός όπως είπε ότι οι δυσκολίες παραμένουν προς αντιμετώπιση. Μιλώντα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τον κρατικό προπολογισμό του 2016, η Χριστάλα Γιορκάτζη ανέφερε ότι οι δημοσιονομικέ ανισοσκέλειες έχουν αντιμετωπιστεί και ότι ο τραπεζικό τομέα εδράζεται πλέον σε πιο υγιεί βάσει. Η πρωτοφανή περίοδο ύφεση έχει παρέλθει. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σχεδόν σε πορεία ανάκαμψη. Όμω, σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται όπω η ανεργία και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ειδικότερα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κυρία Γιορκάτζη δήλωσε ότι η πορεία του έχει επιτέλου αναστραφεί, όμω παρατήρησε πω κλειδί για την αντιμετώπιση του αποτελεί η ουσιαστική ανάπτυξη στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο κούρεμα δανείων, η διοικήτρια τη Κεντρική Τράπεζα είπε ότι επαφίεται στην κάθε τράπεζα ξεχωριστά, εξετάζοντα τα δεδομένα κάθε δανειολήπτη, να εξετάσει κατά πόσο ένα δάνειο θα καταστεί βιώσιμο σε περίπτωση αποκοπή μέρου του οφειλόμενου ποσού. Περαιτέρω, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2016 θα υπάρξει βελτίωση τη κατάσταση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα ζήτησε τεχνική βοήθεια για το όλο ζήτημα. Η απάντηση των συμβούλων μα ήταν πω σε 3 με 5 χρόνια τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορεί να μειωθούν από 47% σε 10% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Η ανάπτυξη σε αυτό το διάστημα θα πρέπει τουλάχιστον να είναι στο 3%. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατήγγειλε ότι οι τράπεζες κάνουν λογιστικές αλχημείες και περιλαμβάνουν στα κέρδη τόκους από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ποσά από όπως είπε δεν θα πάρουν ποτέ. Η Χριστάλα Γιορκάτζη ανέφερε ότι αυτό συμβαίνει εν μέρη και ότι οι τράπεζες το στηρίζουν σε διεθνή λογιστικά πρότυπα, όμως εξήγησε ότι η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί την κατάσταση εάν οι τράπεζες δεν επιδεικνύουν την δέουσα συνέσθηση στα θέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων και υπό το φως ότι αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να τα βρούμε μπροστά μας στους ελέγχους του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, μελετούμε τρόπους προκειμένου μέρος αυτών των τόκων να μην λαμβάνονται υπόψη στα κεφάλαια των τραπεζών. Μετά το πέρα τη συνεδρία, ο πρόεδρο τη Επιτροπή ανέφερε ότι οι τράπεζε θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια. Το ΣΥΓΜΑ επικοινώνησε με την κυρία Γιορκάτζη, η οποία απέριψε κάτι τέτοιο. Η διοικήτρια τη Κεντρική Τράπεζα είχε αναφέρει ενώπιον τη Επιτροπή κατόπιν σχετικού ερωτήματο ότι ο συνεργατισμό στο πλαίσιο τη διαδικασία ελέγχου από τον ενίο εποπτικό μηχανισμό ενδεχομένω να χρειαστεί προληπτικά μια μικρή ενίσχυση που όπως ανέφερε μάλλον δεν θα υπερβαίνει τα 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Χριστάλα Γιορκάτζη ερωτηθείς ασχετικά, τοποθετήθηκε για τις σχέσεις της με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. «Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν γνωρίζω τίποτε άλλο που να το διαφοροποιεί αυτό. Οφείλω να έχω καλές σχέσεις». Βουλευτές δήλωσαν ότι δεν πίστηκαν από την θετική εικόνα που η διοικητρία της Κεντρικής Τράπεζας σκιαγράφησε για τον τραπεζικό τομέα.